Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Να είστε καλά, κύριε Αντώνη. Καλημέρα σας. Τι κάνει η όμορφη Θεσσαλονίκη? Παγωμένη, αλλά ευτυχώς χωρίς χιόνια. Γιατί αν είχαμε τα μισά από ό,τι είδαμε στην Αθήνα, τώρα θα ήμασταν με αντιολισθητικές στη Τζιμισκή. Δεν θα περπατούσε η Τσιμισκή. Δεν θα περπατούσε, δεν υπάρχει περίπτωση. Και όπως και εμείς δεν περπατήσαμε, αποκλεισμένοι ήμασταν. Και πολύ σωστά λέει η Τόνια Ιαντονίου, για να μπούμε κατευθείαν στη συζήτηση, διαβάζω εδώ. Στις κρίσεις δοκιμάζεται η ευθύνη των κυβερνήσεων. Ποια ευθύνη, κυρία Αντωνίου, αναζητείται η ευθύνη? Ένα συγγνώμη, είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός, μια παρέτηση δεν είδαμε. Ναι, αλλά την ευθύνη την έριξε όλη, ναι, στην Αττική Οδό. Άντε στην Αττική Οδό και στους μετεωρολόγους χθες και προχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μάλιστα. Τελικά τι φταίει? Να βρούμε ποιος φταίει. Ναι. Από ό,τι αντιλήφθηκα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, φαίνεται ότι δεν υπήρχε σχέδιο, γιατί είπε θα βελτιώσουμε την κατάσταση, θα φτιάξουμε ένα νέο σχέδιο. Ναι. Και υπάρχουν ευθύνες και διάφορους κρατικούς λειτουργούς που δεν έχουν συνοηθεί καλά, αλλά δεν μας είπε ποιοι είναι και τι ευθύνες έχουν. Το λέω αυτό διότι η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού εμένα μου φάνηκε ότι κάνει επικοινωνιακή διαχείριση του πολιτικού κόστους, το οποίο έχει, mm-hmm, και προσπαθούν τώρα με τη γνωστή μέθοδο να απαλύνουν τις αντιδράσεις. Mm-hmm. Αλλά η εκτίμησή μας είναι ότι με ένα συγγνώμη και με 2.000 ευρώ δεν θα καταλαγιάσει η οργή των πολιτών, διότι όλοι αντιλαμβανόμαστε. Όταν καταραίει το διοικητικό κέντρο της χώρας σε λίγες ώρες λόγω μιας κακοκαιρίας που ήταν γνωστή εδώ και 5 μέρες, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να ικανοποιήσει τους πολίτες. Και εκτός από αυτό πρέπει να πω ότι είναι ένα φαινόμενο επαναλαμβανόμενο. Ο κύριος Μητσοτάκης σε όλες τις κρίσεις που είχε να διαχειριστεί, φωτιές, χιόνια, κακοκαιρίες, αποτύχει παταγωδός. Δεν είναι η πρώτη φορά. Και οι υποσχέσεις του είναι σε σχέση με πέρυσι με την ίδια, ότι θα φτιάξω ένα νέο σχέδιο, το Βορέα, που θα είναι αποτελεσματικός. Πόρους διαθέτουν, θεσμικό πλαίσιο διαθέτουν, όπως το ίδιο υποθυμούν και το έχουν ψηφίσει. Οι πόροι, πρέπει να σας πω, λόγω πανδημίας μοιράζονται πολύ πιο εύκολα από την παλιά και πολύ πιο γρήγορα. Mm-hmm. Άρα το θέμα είναι από αποτελεσματικότητα μηδέν. Όμως ξέρετε... Άρα αυτό που σκεφτόμαστε όλοι, ότι ναι, ούτε το σχέδιο είναι σοβαρό, ούτε άριστοι υπάρχουν για να το διαχειριστούμε. Αυτό όμως... εμείς εκτιμούμε από τη δικιά μας πολιτική εμπειρία. Ξέρετε όμως τι γίνεται, κύριε Αντωνίου, ότι δυστυχώς πάντα φταίει ο κακός μας ο καιρός. Γιατί είμαστε θεατές σε ένα έργο το οποίο επαναλαμβάνεται με κακό τρόπο κάθε φορά, διαχρονικά. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί ούτε στο παρελθόν ούτε σήμερα, όπως φαίνεται, να μπορέσει να τα βάλει με τα φυσικά φαινόμενα. Δεν ξέρει, δεν θέλει, δεν μπορεί. Είναι πολλά τα γιατί. Το μεγάλο όμως το γιατί, το μεγάλο ερώτημα είναι τι φταίει και δεν καταφέρουμε ποτέ να υπάρχει ένας συντονισμός. Γιατί δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας? Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα που λέτε. Η άποψή μας είναι ότι υπάρχει έλλειμμα πολιτικού σχεδίου και δι' πρόληψης. Mm-hmm. Διότι κάθε φορά ερχόμαστε να τα αντιμετωπίσουμε με καταστολή. Mm-hmm. Αν δεν έχουμε προετοιμαστεί, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα φυσικά φαινόμενα. Το λέω αυτό διότι αν δεν έχουμε καθαρίσει τους χώρους μας, τα δέντρα και ούτω καθεξής, είτε φωτιές θα παίρνουμε ή θα έχουμε τα προβλήματα που έχουμε με το ρεύμα. Ταυτόχρονα έχουμε πει ότι θα πρέπει τέλος πάντων να κάνουμε π.χ. υπογειοποίηση. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Αλλά το βασικό πρόβλημα, διότι έχει θεσμοθετήσει η κυβέρνηση ένα νέο νόμο, το 4662, που πρέπει να σας πω, εμείς είχαμε διαφωνήσει και τον είχαμε καταψηφίσει, διότι πρώτον υπάρχει συγκεντρωτισμός εξουσιών και αρμοδιοτήτων χωρίς να υπάρχει προσωποποιημένη ευθύνη και ποιος θα είναι ο συντονιστής επί του πεδίου. Mm-hmm. Εμάς η αντίληψή μας είναι ότι θα πρέπει να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στην περιφέρεια και στο Δήμο, διότι όσο πιο κοντά στον πολίτη και στο πρόβλημα πάμε, που γνωρίζουν και τις περιοχές και τα θέματα, είναι πιο αποτελεσματικοί. Βέβαια πρέπει να δοθούν όμως και πόροι για να υπάρχουν τα μέσα και να υπάρχει δυνατότητα να μπορούμε να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα. Ναι, προφανώς. Εδώ υπάρχει μια λογική αντίστροφη. Ξαναπαίνουμε αρμοδιότητες από κάτω προς τα πάνω, mm-hmm, και πάνω δεν υπάρχει ποιος έχει την ευθύνη. Συγκεντρωτικό κράτος. Θα σας θυμίσω μόνο, mm-hmm, ότι η αείμνηστη γεννηματά, με αφορμή το καλοκαίρι,
με τις φωτιές. Το είχε πει πολλές φορές στη Βουλή, να μας απαντήσει ο Πρωθυπουργός ποιος δίνει εντολή. Ποια αεροπλάνα, ποια θα πάνε, ποια πυροσβεστικά, πού και γιατί και πότε. Απάντηση δεν πήραν. Διότι εδώ υπάρχει διάχυση ευθυνών, το είχαμε πει αυτό. Όλοι καθόμαστε γύρω από ένα τραπέζι, είναι βεβαίως, αλλά κάποιος έχει την ευθύνη. Κάποιος δίνει τις εντολές. Κάποιος πατάει το κουμπί. Λέγεται σωστό. Ότι στη σύσκεψη την οποία έγινε από τον κύριο Στυλιανίδη, την οποία τη συγκάλεσε ως αρμόδιος υπουργός. Και τον οποίο σήμερα κάλυψε ο κύριος Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι εγώ θα στηρίξω το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής εμέσως στον κύριο Στυλιανίδη. Όχι, Το Υπουργείο ως δομή. Άκου λίγο όμως. Μα είπε είναι το κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη θέση από τα παλιά. Τα παλιά το είπε. Τώρα δεν το βλέπω. Λέγεται ότι για παράδειγμα δεν προσκλήθηκε ο αρμόδιος υφυπουργός εσωτερικών που ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση ο κύριος Πέτσας. Δεν τον καλέσανε. Έτσι λέγεται. Δεν τον βρήκα στο τηλέφωνο, ξέρω εγώ τι να σου πω. Και πάμε στο θέμα του συντονισμού και πάλι λοιπόν για το ποιο καλεί ποιον. Ναι, πρέπει να σα πούμε δύο λόγια μόνο για το Υπουργείο. Δημιουργήθηκε ένα Υπουργείο, το οποίο εμείς συμφωνούμε, αλλά το θέμα είναι ότι Υπουργείο δεν είναι ακριβώς. Οι αρμοδιότητες, πρέπει να σας πω, του κυρίου Στυλιανίδη είναι να πάρει τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που ήταν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την πυροσβεστική, την αντισεισμικότητα και τους ρήπους στην Αττική. Και όλο το θεωρητικό και πακέτο σε σχέση με την Ευρώπη και γενικά τους διεθνείς οργανισμούς για τις πολιτικές για την κλιματική κρίση. Υπαλλήλους, όλοι πάλι που, από αρμοδιότητες που έχει από το εσωτερικό ή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, δεν έχουν πάει πάλι στον Υπουργείο, παραμένουν στις δικές τους θέσεις και μέχρι 31 12 του 2022 θα παραμείνουν στις θέσεις τους στα Υπουργεία και αν θέλει κάποιος μπορεί να κάνει απόσπαση. Επί της ουσίας έχει τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την Πυροσβεστική. Τα λέω αυτά διότι ή αποφασίζουμε και κάνουμε Υπουργείο και πάμε τις αρμοδιότητες, τους υπαλλήλους και τα πάντα, ή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι μισό. Εδώ σε αυτή τη χώρα όλα μισά γίνονται. Και από την άλλη, εμείς από την αρχή είχαμε εκφράσει ένα προβληματισμό για τον κύριο Στυλιανίδη. Γνωρίζουμε ότι είναι αξιόλογο πρόσωπο, ήταν επίτροπος, ξέρει τα θέματα της κλιματικής κρίσης αρκετά καλά θεωρητικά σε επίπεδο βέβαια αρχών αξιών, αλλά θεωρία. Όταν μιλάμε για σχεδιασμό και για το πεδίο είναι διαφορετικά και μάλιστα ένας άνθρωπος που είναι συντοπίτης μας, ας πούμε, είναι Κύπριος, είναι αδελφός, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν ξέρει και πολλά από την ελληνική δημόσια διοίκηση. Και αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω με αυτό. Εδώ έχουμε έναν υπουργό ο οποίος δεν γνωρίζει τα του οίκου μας, το πώς λειτουργούμε και πώς με τι σκεπτικό βρισκόμαστε στις σκέψεις. Οι ελληνικές κάλεσε όλους και την αυτοδιοίκηση και τους πάντες, τους μετεωρολόγους που πρέπει να πω ότι είπαν τα πράγματα ακριβώς όπως έγιναν, διότι έχουμε πληροφόρηση από τη σύσκεψη. Και βέβαια το θέμα του συντονισμού απέτυχε και φάνηκε από το πρωί, όταν βγήκε ο κύριος Πατούλης από τις 9 παρα 5 και έβαλε θέμα ότι η νέα οδός σταμάτησε τα φορτηγά χωρίς να το γνωρίζει. Βγαίνει η Αττική Οδός και λέει την εντολή την έδωσε ο υπουργός να μην πάνε τα φορτηγά στην Εθνική και εμείς του είπαμε να μην έρθουν στην Αττική Οδό, αλλά σε εμάς δεν τα απαγόρευσε για να υπάρχει τροποδοσία. Ξέρετε όμως, άρα εδώ από πρωί-πρωί αρχίζουν τα προβλήματα. Και το τραγικό ήταν, ενώ γνωρίζανε πάρα πολύ καλά ότι θα συμβεί αυτό που συνέβη στην Αττική, το απόλυτο μπάχαλο και χάος, διότι γνώριζαν ότι με τον καλό καιρό, σε εισαγωγικά το πρωί χωρίς χιόνια, θα βγουν όλοι στους δρόμους και θα αρχίσει το φαινόμενο δυνατά από τις 12:00 και μετά. Τα ξέρανε, φοβόντουσαν ότι θα μπλοκάρουν όλοι οι δρόμοι και τελικά αυτό έγινε. Διότι ό,τι υπήρχε συνεργασία τροχέας με Αττική Οδό, με όλες τις αρμόδιες αρχές, εδώ είδαμε φαινόμενα αστυνομία να σταματάει την τελιβερά και του λέει κάτσε εδώ. Ξέρετε όμως τι γίνεται, κύριε Αντωνίου. Ξέρετε τι γίνεται. Επειδή οι πολίτες κρίνουν. Βλέπουν, κρίνουν και αξιολογούν. Λέει ο φίλος ο Γιάννης από τη Θέρμη, ακροατής, ότι στις παλιότερες κρίσεις, ο Χαρδαλιάς για παράδειγμα ήταν μέσα στις φωτιές. Όχι στο συντονιστικό. Είχε άλλη προσέγγιση. Εντάξει, είχε άλλη κοιτάξτε να δείτε, εξαρτάται τι λέμε. Ο συντονιστής πρέπει να είναι στο συντονιστικό και να δίνει εντολές
διότι μπορεί να πας στο πεδίο εκείνη τη στιγμή και να πρέπει να έχεις την όλη εικόνα. Τώρα αυτά είναι ανάλογα τις σχολές, το πώς διοικούμε, τι κάνουμε. Το θέμα είναι ότι ο Χαρδαλιάς μπορεί να ήταν στο πεδίο, μπορεί να ήταν στο σωστό πεδίο την ώρα που έπρεπε, μπορεί να γινόντουσαν κι άλλα αλλού. Δεν μπορώ τώρα να σας πω εγώ και να κρίνω. Προφανώς, αλλά για να είμαστε όμως ουσιαστικοί, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να συνεννοούνται οι αρχές την ώρα που πρέπει. Και σωστό, θα πρέπει να έχουν και μέσα. Έτσι. Γιατί πρέπει να σας πω ότι κλείσανε κεντρικές αρτηρίες και στο Δήμο Αθηναίων δεν έχει πέσει η αλάτι. Α, πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή και γνωρίζω από το Δήμο ότι δεν υπάρχουν αλατιέρες, τρεις είχαν και έχουν χαλάσει και υποτίθεται κανένα σύμβαση με ιδιώτες. Ο κύριος Μπακογιάννης επενδύει στην επικοινωνία του μόνο, τόσο άλλωστε είναι γνωστά. Γιατί ναι, μεγάλους περίπατους εκεί ακούμε πράγματα. Υπάρχει έλλειψη μέσω το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με το πυροσβεστικό σώμα. Δεν έχει οχήματα, δεν είναι καλά, δεν λειτουργούν. Όταν μιλάμε δηλαδή με τους ανθρώπους που είναι στη μάχη, ναι, στέλνουμε ανθρώπους και μπορεί και χωρίς όπλα. Αλλά θέλω να σας πω, είναι θέμα και μέσων, αλλά είναι και θέμα κατά την άποψή μας και πρόληψης σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα. Και συγκεκριμένη κουλτούρα. Αν κάποια στιγμή δεν πούμε σε αυτή τη λογική, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τίποτα. Γιατί όταν έρχεται το φαινόμενο το κοιτάμε. Πρέπει να έχουμε προετοιμαστεί πολύ πιο σοβαρά και να υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο να είναι αποτελεσματικό. Και θέλω να κρίνω τον κύριο Μητσοτάκη, διότι μετά τις φωτιές, αν θυμάστε, προσπάθησε να έχει μία συνένεση στο επίπεδο του προσώπου. Ναι. Προσπαθώντας να εγκλωβίσει το κίνημα αλλαγή στο ΣΥΡΙΖΑ ή άλλες δυνάμεις, στο πρόσωπο του κυρίου Αποστολάκη. Το θέμα δεν είναι να συμφωνήσουμε όλοι και να πούμε πολύ καλός είναι ο κύριος Αποστολάκης ή κάποιο πρόσωπο. Το θέμα είναι να μπορούμε να συνεννοηθούμε και ως πολιτικές δυνάμεις, να βρούμε και ένα σχέδιο. Το οποίο να θεωρούμε ότι είναι αποτελεσματικό. Να τώρα ακούσει και απόψη από την αντιπολίτευση. Ναι. Τι λέμε, πώς πάμε. Γιατί ο πολίτης θέλει να πάει στον δρόμο του, να πάει σπίτι του, ναι, και να είναι ασφαλής. Τώρα σας αγαπάει. Ή να μην μένει στο σπίτι του με δύο μέρες χωρίς ρεύμα. Στο κίνημα αλλαγής τώρα. Σας αγαπάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην πρόσφατη συνέντευξη απέκτησε κάθε συνεργασία με την. Εντάξει, με Βελόπουλους και τα λοιπά, αλλά για τον κύριο Ανδρουλάκη, κεντροαριστερά, δεν το απέκλεισε και ακριβώς. Απλά περιμένει να ακούσει τι λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τα μείζωνα θέματα, είπε ο Πρωθυπουργός. Εγώ το βλέπω αυτό, ότι εν πάση περιπτώσει θέλει κάποιες γέφυρες επικοινωνίας με το κίνημα αλλαγής, να το πω ευγενικά. Δεν νομίζω, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης είναι ξεκάθαρο και από τις προηγούμενες εκλογές που είπε εγώ πάω για αυτό δυναμία. Αυτό επιδιώκει και τώρα και καλά κάνει. Ο καθένας έχει το δικό του στόχο και τη δικιά του στρατηγική. Αλλά μην ξεχνάτε ότι εμείς στο κίνημα αλλαγής έχουμε ιστορικά και ιδεολογικά πολιτικό αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό έχουμε και διαφορετικές προσεγγίσεις πάρα πολύ στα θέματα. Δεν νομίζω ότι το κίνημα αλλαγής μπορεί να παρεκκλίνει από την πολιτική γραμμή που έχει της πολιτικής αυτονομίας. Τότε θα σας ακούσει τώρα ένας φίλος μας ακροατής, ακροάτρια που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ και θα πει αφού έχετε κοινό εχθρό, κοινό αντίπαλο πολιτικό τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν πάτε παρέα. Ελάτε με εμάς. Ακριβώς, από την άλλη πλευρά. Γιατί μπορεί να θεωρούμαστε ότι είμαστε όλοι κεντροαριστεροί, για μας ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κόμμα που εκφράζει τον προοδευτικό κόσμο και φάνηκε και με τον τρόπο που διακυβέρνησε και με τις πολιτικές αποφάσεις που πήρε και με τον εταίρο που αποφάσισε να πάει, που ήταν ο κύριος Καμένος. Έχει κάνει τις πολιτικές του επιλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς, όπως άκουσα πριν όταν ήμουνα στη γραμμή εν αναμονή, επειδή η βασική μας αγκαλιά του κινήματος αλλαγής είναι το ΠΑΣΟΚ, εμείς ήμασταν και παραμένουμε και ο στόχος μας είναι να γίνουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση κάποια στιγμή. Διότι έχουμε και τη γνώση και την εμπειρία και τα στελέχη που, όπως λέτε, και το ξέρουμε όλοι, μπορεί να βρίζουν το ΠΑΣΟΚ, όλοι όμως επιδιώκουν να πάρουν στελέχη από το κίνημα αλλαγής ή από το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχουν αποδειχθεί ότι και γνώση είχαν και εμπειρίες είχαν και ήταν και αρκετά αποτελεσματικοί, όχι πάντα, αλλά τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη, ότι σε όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε κυβερνήσει, αν κάνουμε συγκρίσεις, μεγαλύτερες αλλαγές και τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις έχουμε κάνει επί ΠΑΣΟΚ και ακόμα επιβιώνουν πάρα πολύ. Ναι, αλλά λέει ο Τσίπρας συνέντευξη στο Κόντρα, όταν το ΠΑΣΟΚ έπεσε, κατέρευσε, όταν συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία. Μην ξανακάνετε, λέει, το ίδιο λάθος απευθυνόμενο σε όλους εσάς το κίνημα αλλαγής, φαντάζομαι. Σε αυτό τι απαντάτε? Ότι το πληρώσαμε, το πληρώσαμε. Βασικά πληρώσαμε τη διαχείριση της κρίσης που έσκασε στο δικό μας εκλογικό κύκλο.
Διότι αν θυμούνται καλά και θυμούνται όλοι, ο κύριος Καραμαλής τα 2,5 χρόνια είπε ξαφνικά τον Αύγουστο αποχωρώ, πάω στις εκλογές, διότι ήξερε τι έρχεται και δεν ήθελε να το διαχειριστεί. Πήραμε εμείς την καυτή πατάτα, έσπασε πάνω μας και βέβαια μετά όπως ήταν η κατάσταση, αν δεν συγκυβερνούσαμε με τη Νέα Δημοκρατία και με, και με τη Δημάρ, γιατί ήμασταν τρεις οι εταίροι τότε, σήμερα δεν ξέρω πώς θα ήμασταν, δηλαδή ήταν όροι εθνικής ανάγκης για τη χώρα να μείνουμε στο ευρώ σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, γιατί διαχειριζόμασταν πτώχευση. Και μην ξεχνάτε ότι οι όροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μας δίνουν τα χρήματα και να είμαστε στο ευρώ είναι ότι θέλω ευρεία πολιτική συνεννόηση, γιατί εγώ δίνω τα λεφτά μου, λέγανε οι ευρωπαϊκές χώρες, και πρέπει να ξέρω ποιοι δεσμεύονται. Μάλιστα, και όσο ναι, περισσότερο τόσο καλύτερα. Και γι' αυτό άλλωστε πήγαμε εμείς, ενώ δεν είχαμε καμία ευθύνη, το καλοκαίρι του 2015 μετά το ιστορικό όχι που έγινε ιστορικό ναι, και ψηφίσαμε ένα πρόγραμμα με το οποίο ούτε είχαμε συμφωνήσει ούτε είχαμε διαπραγματευτεί. Ο κύριος Τσίπρας το είχε διαπραγματευτεί 17 ώρες στην Ευρώπη, σε εισαγωγικά η διαπραγμάτευση, και τότε πάλι είχαν πει οι Ευρωπαίοι και σε εμάς και στη Νέα Δημοκρατία, στα κόμματα δηλαδή της Βουλής, ότι εμείς θέλουμε ευρεία πλειοψηφία ή αλλιώς δεν είστε στο ευρώ. Και τότε ξαναβάλαμε πλάτη ως κίνημα αλλαγής και ξαναψηφίσαμε, που μπορούσαμε να πούμε εμείς, παιδιά, είμαστε 7ο κόμμα τότε και δεν ψηφίσουμε. Σωστό. Δηλαδή εμείς έχουμε αποδείξει την πράξη ότι πληρώσαμε το μάρμαρο πιο πολύ από όλους, ενώ είχαν και πολύ άλλη ευθύνη. Και το Πασόκ έχει βάλει πάλι στα δύσκολα εδώ που τα λέμε, Χρήστο. Δηλαδή πήραμε μια οικονομία καταστραμμένη από τον κύριο Καραμαλή, δεν βάλανε πλάτη, δεν βάλανε πλάτη, και μετά βάλαμε πλάτη ξανά και επί Σαμαρά και ακόμα και επί Τσίπρα, που σας είπα μπορούσα να πούμε είμαστε 7ο κόμμα, δεν μας αφορά, γεια σας, δεν ψηφίζουμε, όμως στηρίξαμε, διότι θέλαμε η χώρα να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κόστος. Κύριε Αντωνίου, αν αντιλαμβάνεστε, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε, θα έλεγα, πανεκκίνηση στο χώρο της κεντροαριστεράς και με τις δικές μας απόψεις να μπορούμε να ξανασυνδεθούμε με τον κόσμο και να δείξουμε ότι αξίζουμε ξανά την εμπιστοσύνη τους. Ωραία. Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.